ο Ντιγκινή απέναντι από τον Άστρα. Περιφορά ο Γάλλος, εκτελεί γκολ για τον Άρη, 1-0. Χαμηλά στη δεξιά γωνία της αισίας του Απόλλωνα Σμύρνης σημαδεύει ο Ντιγκινή και δίνει νωρίς το προβάδισμα στον Άρη. Στο 8ο λεπτό οι κιτρινόμαυροι κάνουν το 1-0. Είναι το γρήγορο γκολ που λέγαμε ότι ψάχνουν και το έδειξαν με την επιμονή τους αυτά τα πρώτα λεπτά και πιέζοντας τον Απόλλωνα Σμύρνης, κλείνοντας τον στο δικό του μισό. Ο Ντιγκινή επιστρέφει στην δεκάδα σκοράροντας. 1-0 ο Άρης, τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Βαλεριάνος χαμηλά με στην περιοχή για τον Τόνσο. Κόβε τελευταία στιγμή ο Τόνσο απέναντι από τον Αστράτο. Σουτ γκολ, γκολ. Ναι. 2-0 Μάρτιν Τόνσο. Και κάπου εδώ νομίζω ότι ο Άρης κλειδώνει το τρίποντο. Επιστροφή στην ενδεκάδα με γκολ και για τον Τόνσο. Μετά από τον Ντιγκινή, τα δύο από τα τρία νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα του Άρη σήμερα σκοράρουν. Από την πάσα του Βαλεριάνου προς την περιοχή, εκμεταλλεύτηκε ο Τόνος ότι σκόντρεζε και μόνο στο απέναντι τον Αστρά και τον Μπλάσαρε για το 2-0 του Άρη. Με ψυχραιμία ο Αργεντινός πάνω ψηλά, σαν δίθια του Αστρά με το αριστερό. Κάνει το 2-0 και ο Άρης σίγουρα μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο ήρεμος, πολύ πιο ήσυχος. Στο 54, το 2-0 από τον Μάρτιν Τόνσο. Ματέο! Προσποιείται, κρατάει την μπάλα, πάει πολύ πλάγια θέση, το σουτ, όχι. Διατηρεί την μπάλα, πάει στην περιοχή, γκολ! 3-0! Σε μια φάση διαρκείας, ο Άρης φτάνει και σε ένα τρίτο γκολ με τον Νικολά Ντιγκινή να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Μια αγκαλιά από τον σφαιριστή Σάβα Παντελίδη. Εύκολα και απλά σε μια επίθεση που ξεκίνησε πολύ πίσω στο χώρο του κέντρου από ένα λάθος των παιχτών του Απόλλωνα, για να φτάσει εν τέλει μετά από πολύ πείσμα στον Ντιγκινή, αφού πρώτα ο Ματέο προσπάθησε από πολύ πλάγια θέση να σκοράρει, έκανε την παράλληλη πάσα και τελικά ο Ντιγκινή, αφού πρώτα ο Μαρτίνες έσωσε την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, βρήκε μέσα στην περιοχή το Γάλλο και αυτός πέτυχε το δεύτερο προσωπικό τέρμα. 6 γκολ για τον Ντιγκινή, 3-0 ο Άρης. Ματίγια φυσικά στην εκτέλεση, γεμίζει Ισπανός μέσα στην περιοχή, ο Γιουνέση κεφαλιά, γκολ, το βάλε και αυτός. Χάμζα Γιουνές, 4-0. Ντόρτι ο Άρης στον Απόλλωνα Σμύρνης. Το είπαμε τη στιγμή που πήγε στον αγωνιστικό χώρο, για να δούμε αν θα αναστηθεί εισαγωγικά και ο Τινίσιος. Και τελικά το έκανε, χάρη σε αυτό το απίστευτο φαρμακερό. Εκπληκτικό, δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο για να το χαρακτηρίσω. Δεξί πόδι του Χαβιέ Ματίγια την έστειλε συστημένη στο κεφάλι του Τινίσιου και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0 του Άρη και το 7ο γκολ του Γιουνέσου πρωτάθλημα. Σκοράρει μετά από πάρα πολύ καιρό, αν δεν κάνω λάθος, μετά από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε, αν και δοκίμασε ο Αστράς να το βγάλει, δεν μπορούσε. Ήταν καρφωτή, δυνατή η κεφαλιά του Γιουνές. Γκολ για τον Άρη στο 81ο λεπτό, 4-0 παρακαλώ. Για να δούμε, θα έχει κι άλλο. Χρόνο έχουμε. Δεν υπάρχει φιλοκορμή μέσα στην περιοχή, ο Άρης παίζει χαμηλά, Φετφατζίδης στο ημικύκλιο, το σουτ, γκολ! Φέτφα, 5-0. Τελικά έχει να μας δώσει το παιχνίδι πράγματι σε αυτά τα τελευταία λεπτά, είπαμε. Πριν δύο λεπτά, ας βάλει κι αυτός ένα, τις ακούστηκαν οι επιθυμίες μας. Γιάννης Φετφατζίδης, 5-0, με συρτό σούτ από το ημικύκλιο. Στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Αστρά και παίρνει διαστάσεις τριάμβου η νίκη αυτή του Άρη κόντρα στον Απόλλωνα. Ξεσπάει η ομάδα του Παντελίδη, σκορπάει έναν πολύ αδύναμο αντίπαλο. Τον προσέγγισε με τη σοβαρότητα που έπρεπε, με την υπομονή που έπρεπε. Ήταν πιστή στο πλάνο της και φτάνει και σε 5ο γκολ με τον Γιάννη Φετφατζίδη. Το 86 βρήκε και ένα γκολ που το έχει ανάγκη ο Φετφατζίδης. Προλαβαίνεις να βάλεις και ένα έκτο. Κοίτα τσέ πως πάει ρε φίλε, έχουμε ακόμα. Σε φόρμα είσαι. Μπορεί να το κάνει ο Άρης. Σε φόρμα είμαστε, 5 έχουμε βάλει μέχρι στιγμής.